Με τεμποδίων και με πολλά αναπάντεχα συνεχίζεται η καταβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Φορολογούμενοι που μεταβαίνουν σε τράπεζες για να καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο αναγκάζονται να φύγουν τελικά άπραχτοι και να καταφύγουν στο τέλος στα κατατόπους επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εκεί ατελείωτες ουρές. Θα πήρα αντίγραφο, λείπουν κάποιοι κωδικοί, τα ταμιευτήρια και οι τράπεζες δεν τα περνούν. Υπολείπει κάποιο κωδικό και αναγκαστικά έφυγα από την τράπεζα, ήρθα εδώ. Για να πληρώσει εδώ στα ταμεία. Τα ρεπορών το κόμμα μόνο. Φόρμα εδώ δεν υπάρχει τα επιτούμενα στοιχεία. Δεν έχει τα στοιχεία, οπότε πρέπει να αναγκαστεί να πληρώσουμε εδώ. Πρόκειται για παρεξήγηση, δήλωσε στον Αντένα η πρώτη λειτουργός στο τμήμα εσωτερικών προσόδων, Λιάννα Χαραλάμπους. Απλά κάποιοι υπαλλήλοι στις τράπεζες δεν γνώριζαν ποιο είναι ο αριθμός της JCC, τον οποίο έπρεπε να πληκτρολογήσουν για να μπορέσουν να προχωρήσουν με πληρωμή. Κοινώνησα το πρωί με 2-3 τράπεζες για να δω εάν όντως υπήρχε πρόβλημα. Και τους παρακάλεσα να στείλουν οδηγίες. Διαμαρτυρίες υπάρχουν και από πλευράς πολιτών που είναι συνιδιοκτήτες σε κάποιο ακίνητο και οι οποίοι, παρόλο που σε μία εβδομάδα εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση του 10%, δεν έχουν λάβει ακόμη οποιαδήποτε ειδοποίηση. Στέλνουν στη σύζυγο το έντυπο από το φόρο, πάει πληρώνει στην τράπεζα και στο σύζυγο μπορεί να μην στείλουν τη φορολογία. Αναγκαστικά έρχεται εδώ, ταλαιπωρείται 2 ώρες να πάρει το έντυπο με τη φορολογία. Και άλλες μία-δύο ώρες να πάει στο ταμείο να πληρώσει. Βεβαίως δεν λείπουν και τα παράπονα πολιτών για το ύψος της φορολογίας που τους επιβλήθηκε. Είναι κανονική φορολογία, όχι σαν καλή, είναι άδικη η φορολογία. Είναι πολύ υψηλή. Βέβαια, είναι υψηλή, γιατί τόσα λεφτά. Που πληρώνουμε είναι διφορών κατόχων. Τελευταία ημέρα πληρωμής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, χωρίς όμως την έκπτωση του 10%, είναι η 15η Νοεμβρίου. Ενώ όσοι πληρώσουν μετά, θα τους επιβληθεί πρόστιμο 10% πλέον τόκους.